Γεμιστό ρολό κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας. Σερβίρει 5 με 6 άτομα. Όσοι από εσάς απολαμβάνετε ένα καλό ρολό, σίγουρα θα λατρέψετε αυτό το πιάτο. Ένα ρολό φτιαγμένο από κιμά κοτόπουλου με πλούσια γέμιση από βραστά αυγά και όριμο ελληνικό τυρί, τυλιγμένο λαχταριστά με μπέικον και ψημένο σε χρυσαφένια τελειότητα. Ακόμα και σε ένα γιορταστικό δείπνο, παραδείγματος χάρη για τα Χριστούγεννα, επέτειο ή την ημέρα της μητέρας, όπου έχετε ένα μπουφέ για πολλούς καλεσμένους, το γεμιστό ρολό κοτόπουλο θα σταθεί αναμφίβολα σαν ένα εντυπωσιακό κεντρικό πιάτο. Και το μυστικό του είναι τόσο εντυπωσιακό και απολαυστικό, χωρίς να σας κοστίσει μια περιουσία. Μέθοδος. Ετοιμάζετε το μείγμα για το ρολό κοτόπουλο 3-4 ώρες πριν το ψήσιμο. Υλικά για το μείγμα για το ρολό. 600 γραμμάρια κιμάς κοτόπουλο ή κιμάς γαλοπούλας. 100 γραμμάρια 3 φέτες μπαγιάτικο λευκό ψωμί χωρίς κόρα. 1 μέτριο αυγό. 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι. Μισή πράσινη πιπεριά κομμένη σε χοντρά κομμάτια. Μία σκελίδα σκόρδο. Μία κουταλιά της σούπας ξερό θυμάρι. Μισό ματσάκι φρέσκος μαϊντανός. 2 κουταλιές της σούπας 30 ml φρέσκος χυμός λεμονιού από ένα λεμόνι. 3 κουταλιές σούπας 45 ml ελαιόλαδο. Φρεσκοτριμμένο αλάτι και πιπέρι. Ρίξε το ελαιόλαδο μέσα σε ένα ραβδομπλέντερ ή επεξεργαστή τροφίμων. Προσθέστε το χυμό λεμονιού και το μπαγιάτικο ψωμί κομμένο σε μικρότερα κομμάτια. Από πάνω προσθέστε το κρεμμύδι κομμένο στα 4 και τη σκελίδα σκόρδο. Προσθέστε στη συνέχεια το ξερό θυμάρι και την πράσινη πιπεριά σε κομμάτια. Χτυπήστε όλα τα υλικά μαζί για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια προσθέστε το φρέσκο μαϊντανό και χτυπήστε καλά να ενσωματωθεί στο μείγμα. Βάλτε στην άκρη. Τοποθετήστε τον κιμά κοτόπουλου σε ένα μεγάλο μπολ. Σπάστε το αυγό και προσθέστε το στο μείγμα. Προσθέστε τα χτυπημένα στο μπλέντερ υλικά. Καρικέψτε με φρεσκαλεσμένο αλάτι και πιπέρι κατά βούληση. Ξεκινήστε να ζυμώνετε με τα χέρια σας ώστε να ομογενοποιηθούν καλά όλα τα υλικά για το ρολό. Σκεπάστε το μείγμα με πλαστική μεμβράνη και βάλτε στο ψυγείο 3-4 ώρες για να δέσει και να παγώσει και να αναμειχθούν τα αρώματα των υλικών. Γεμίστε και πλάστε το ρολό. Υλικά για τη γέμιση. 3 βραστά αυγά κομμένα στη μέση. Λίγο ελαιόλαδο για να αλείψετε το θαψί του φούρνου. 150 γραμμάρια 12 φέτες μπέικον. 70 γραμμάρια γραβιέρα από τη Λίμνο ή κεφαλογραβιέρα κομμένη σε μπαστούνάκια. Φρεσκοτριμμένο αλάτι και πιπέρι. Αλατοπιπερώστε τα 3 κομμένα στη μέση βραστά αυγά. Στρώστε ένα μεγάλο ταψί πυρέξ των 25x35 εκατοστών με αλουμινόχαρτο στο κάτω μέρος και με τα λαδόκολλα από πάνω. Αλείψτε με λίγο ελαιόλαδο όλη την επιφάνεια της λαδόκολλας. Απλώστε πρώτα τις φέτες μπέικον τη μία δίπλα στην άλλη ώστε να καλυφθεί εντελώς ο πάτος της λαδόκολλας. Τώρα απλώστε το μείγμα με τον κιμά κοτόπουλου πάνω από τις φέτες μπέικον. Προσπαθήστε να το στρώσετε εξίσου και να είναι επίπεδο. Προσθέστε τα αυγά στο μέσο του ρολού σε μία σειρά. Τοποθετήστε τα μπαστούνάκια τυριού και στις δύο πλευρές των αυγών.
Χρησιμοποιώντας τη λαδόκολλα από τη μία μακριά πλευρά της, ανασηκώστε και τυλίξτε τα υλικά της γέμισης ώστε να καλυφθούν πλήρως από το μείγμα με τον κιμά κοτόπουλο και με το μπέικον. Στη συνέχεια, ανασηκώστε και τυλίξτε την άλλη πλευρά για να καλυφθεί εντελώς η γέμιση, σχηματίζοντας ένα μεγάλο ρολό, σαν καρβέλι. Διπλώστε τη λαδόκολλα για να καλύψει το ρολό και στη συνέχεια σκεπάστε το ξανά από πάνω με το αλουμινόχαρτο, στερεώνοντας καλά και τις δύο άκρες του. Τακτοποιήστε το ρολό στο μέσο του ταψιού και πλάστε το λίγο ακόμη με τα χέρια σας. Το ρολοκοτόπουλο είναι τώρα έτοιμο για αργό ψήσιμο. Οδηγίες ψησίματος. Ψήστε το ρολοκοτόπουλο σε υποθερμασμένο φούρνο στο ζεστό αέρα στους 180 βαθμούς Κελσίου, πρώτα τυλιγμένο για μία ώρα, εξαρτάται από το φούρνο. Μετά από μία ώρα βγάλτε το ταψί από το φούρνο. Τοποθετήστε το στον πάγκο της κουζίνας και αφαιρέστε προσεκτικά το αλουμινόχαρτο και τη λαδόκολλα από γύρω του. Αναποδογυρίστε τώρα το ρολό, το άνοιγμά του να είναι προς τα κάτω. Μετακινήστε ξανά το ξεσκέπαστο ρολό στο κέντρο του ταψιού με όλα τα ζουμιά γύρω του. Επιστρέψτε το ταψί στο φούρνο και ψήστε το ρολό για περίπου 30 λεπτά ακόμα, ώστε να αποκτήσει μια όμορφη χρυσαφένια κρούστα. Στα μισά του ψησίματος ανοίξτε το φούρνο και περιχύστε το ρολό με τους χυμούς του. Περιμένοντας να τελειώσει το ρολό, φτιάξτε τη σάλτσα μουστάρδας. Υλικά για τη σάλτσα μουστάρδας. 2 κουταλιές σούπας 30 ml μουστάρδα κίτρινη ήπια. 1,5 κουταλιά της σούπας 40 ml θυμαρίσιο μέλι. 1 κουταλιά της σούπας φρέσκος μαϊντανός ψιλοκομμένος. 1 κουταλιά της σούπας 15 ml μαγιονέζα. 1 κουταλάκι του γλυκού 5 ml φρέσκος χυμός λεμονιού. 1 κουταλιά της σούπας 15 ml ελαιόλαδο. Φρεσκοτριμμένο αλάτι και πιπέρι. Τοποθετήστε το μέλι σε ένα μικρό μπολ. Ρίξτε από πάνω το ελαιόλαδο. Προσθέστε τη μουστάρδα, το χυμό λεμονιού, τη μαγιονέζα, τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και το αλατοπίπερο. Ανακατέψτε καλά όλα τα υλικά να ενσωματωθούν. Βάλτε στην άκρη. Τελειώστε το φαγητό. Μετά από 30 λεπτά, το ρολοκοτόπουλο πρέπει να είναι έτοιμο. Βγάλτε το ταψί από το φούρνο. Αφήστε το ρολοκοτόπουλο να ξεκουραστεί για 5 λεπτά. Προτάσεις σερβιρίσματος. Μπορείτε είτε να το σερβίρετε όπως είναι σε μια μακρόστενη πιατέλα, γαρνίροντάς το με μαϊντανό τριγύρω του. Ή κόψτε το σε 10 με 12 χοντρές φέτες, έτοιμο για σερβίρισμα. Σερβίρετε το γεμιστό ρολοκοτόπουλο ακόμα ζεστό από το φούρνο με μια ψητή πατάτα τζάκετ, περιχύνοντας λίγη από τη γλυκιά σάλτσα μουστάρδας πάνω από τις φέτες ρολό και την πατάτα. Μπορείτε να το σερβίρετε απλά με μια δροσιστική μαρουλοσαλάτα. Ζουμερό, τρυφερό ρολό κοτόπουλου που έχει απορροφήσει την απολαυστική γεύση από το μπέικον και είναι περιχυμένο με μια γλυκιά και πικάντικη σάλτσα για να ολοκληρώσει τη θεσπέσια γεύση του. Ένα καταπληκτικό πιάτο που θα αφήσει τους καλεσμένους σας σε δέος. Συμβουλή. Αν το ετοιμάζετε για περισσότερο κόσμο, διπλασιάστε τις ποσότητες και φτιάξτε δύο ρολά. Πληροφορίες φύλαξης. Το ρολό κοτόπουλο μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο σε αεροστεγές δοχείο έως και μία εβδομάδα. Εναλλακτικά μπορείτε να το σερβίρετε με πιλάφι ή ρύζι μπασμάτι, γιατί κάνουν ένα υπέροχο συνδυασμό. Καλή σας όρεξη! Όχι θα το χρειαστείτε με όλες τις ορεκτικές μυρωδιές. Απολαύστε το! Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Και τώρα ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Αφού είδατε το βίντεό μου, τώρα μπορείτε να δείτε και τη συνταγή μου γραμμένη στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.